είναι από το κεφάλαιο χρονικών Α, το κεφάλαιο ΚΙ και το πρώτο εδάφιο. Σελίδα λοιπόν 416 με τη χάρη του Χριστού, χρονικών Α, ΚΙ 1. Και συνεκάλεσεν ο Δαβίδ πάντας τους άρχοντας του Ισραήλ, τους άρχοντας των φυλών και τους άρχοντας των διαιρέσεων ή την εσυπηρέτουν το βασιλέα και τους χιλιάρχους και τους εκατοντάρχους και τους επιστάτας πάντων των υπαρχόντων και εκτιμάτων του βασιλέως και των ιών αυτού μετά των ευνούχων και των ανδρείων και πάντων των δυνατών ενισχύει εις Ιερουσαλήμ. Και σταθείς ο βασιλεύς Δαβίδ επί των ποδών αυτού είπε «Ακούσατε μου, αδελφοί μου και λαέ μου, εγώ συνέλαβαν την καρδία μου να οικοδομήσω οίκον αναπαύσεως δια την κιβωτών της Διαθήκης του Κυρίου και δια το υποπόδιον των ποδών του Θεού ημών και έκαμαν ετοιμασίαν δια την οικοδομήν. Ο Θεός όμως μου είπε προς εμέ «Συ δεν θέλεις οικοδομήσει οίκον εις το όνομά μου, διότι είσαι ανήρ πολέμων και αίματα έχεισες. Έκλεξε δε ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ εμέ, εκ παντός του οίκου του πατρός μου, δια να είμαι βασιλεύς επί τον Ισραήλ εις τον αιώνα, διότι έκλεξε τον Ιούδαν άρχοντα. Εκ δε του Ιού του Ιούδα έκλεξε τον οίκον του πατρός μου. Μεταξύ δε των Ιών του πατρός μου, εμέ ευδόκησε να κάνει βασιλέα επί πάντα τον Ισραήλ και εκ πάντων των Ιών μου, διότι ο Κύριος πολλούς Ιούς έδωκε σε μέ, έκλεξε Σολομώντα τον Υιό μου για να καθίσει επί των θρόνων της βασιλείας του Κυρίου επί τον Ισραήλ και είπε προς εμέ «Σολομών ο Υιός σου, αυτός θέλει οικοδομήσει τον οίκον μου και τα σαυλάς μου, διότι αυτόν έκλεξα Υιώνησε με και εγώ θέλω είστε πατήρ εις αυτόν και θέλω στερεώσει την βασιλεία αυτού έως αιώνος εάν μένει σταθερός εις το να εκτελεί τα συντολάς μου και τα σκρίσεις μου καθώς εν τη ημέρα ταύτη». Τώρα λοιπόν ενώπιον παντός του Ισραήλ της συναγωγής του Κυρίου και εις επίκον του Θεού ημών προς εσάς λέγω φυλάτετε και ζητείτε πάσα στα εντολάς Κυρίου του Θεού σας, δια να κυριεύετε την γην ταύτην την αγαθήν και να αφήσετε αυτήν ιστερών από σας κληρονομίαν εις τους Υιούς σας διαπαντός. Και εσύ Σολομώνιέ μου γνώρισον το Θεό του πατρός σου και δούλευε αυτόν εν καρδία τελεία και εν ψυχή θελούση, διότι ο Κύριος εξετάζει πάσα στα καρδίας και ξεύρει πάντα στους διαλογισμούς των διανοιών. Εάν εξητείς αυτόν, θέλει ευρίσκεστε από σου. Εάν όμως εγκαταλείπεις αυτόν, θέλει σε απορρίψει διαπαντός. Ιδέ τώρα ο Κύριος σε έκλεξε, δια να οικοδομήσεις οίκον εις αγιαστήριον, εν διαμού και εκτέλει. Ας διαβάσουμε και το 20 εδάφιο, το 19 εδάφιο. «Τα πάντα είπεν ο Κύριος, εφανέρωσε γράψας δια της χειρός αυτού προς εμέ πάντα τα έργα του σχεδίου». Και είπε Δαβίδ προς τον Σολομώντα τον Υιόν αυτού, «Εν δυναμού και ανθρίζου και εκτέλει, μη φοβού, μη δε πτωηθείς, διότι Κύριος ο Θεός σου είναι μετά σου. Δε θέλει σε αφήσου, δε σε εγκαταλείψει, έως σου τελειώσεις άπαν το έργο της υπηρεσίας του οίκου του Κυρίου». Και κάπα θήτα ένα, τότε είπε ο βασιλεύς Δαβίδ προς τη σύναξη, «Σολομών ο Υιός μου, τον οποίον μόνον έκλεξεν ο Θεός, είναι έτι νέος και απαλός. Το δε έργο μέγα, διότι δεν είναι δια άνθρωπον η οικοδομή, αλλά δια Κύριον των Θεών. Αμήν». Δαβίδ, ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, άνδρας κατά την καρδία του Θεού, τον οποίον ο Θεός έψαγνε να βρει. Και όταν τον βρήκε, έκραξε, θα τολμούσα να πω ο Θεός, εύρον Δαβίδ
τον υιόν του Ιεσέ, γιατί είναι άνδρας κατά την καρδία μου και εκ τούτου θα πράττει πάντοτε τα θελήματά μου. Και πράγματι τον έκλεξε να γίνει βασιλιάς, όπως ο ίδιος ομολογεί, εις τον αιώνα. Τη βασιλεία του Δαβίδ ποτέ δεν θα σταματήσει, καθώς εκ του Δαβίδ προήλθε ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος είναι Υιός Δαβίδ και του οποίου η βασιλεία είναι εις τους αιώνες των αιώνων. Μοναδικός άνθρωπος. Δεν υπάρχει άλλος παρόμοιος με αυτόν. Μοναδικός άνθρωπος. Άνδρας κατά την καρδία του Θεού. Και έβαλε στην καρδιά του κάποια στιγμή μια πάρα πολύ ωραία σκέψη. Να οικοδομήσει οίκον για τη σκηνή του μαρτυρίου. Για τη σκηνή του μαρτυρίου ήταν σε παραπετάσματα απαρχής, λέγοντας «Εγώ κατοικώ σε οίκους φατνοτούς» και η σκηνή του μαρτυρίου σε σκηνή και η κυβωτός της Διαθήκης, συγγνώμη, σε σκηνή. Πρέπει να κάνω έναν οίκον. Και το είπε μάλιστα και στον φίλο του που ήταν αξιόπιστος και στον Δαβίδ και στον Θεό. Πολύ σοβαρό αυτό. Φίλος του Δαβίδ, αξιόπιστος και στο Δαβίδ και στο Θεό. Σπάνιο αυτό. Και όταν τ' άκουσε ο προφήτης ο Νάθαν, είπε «Κάνε ό,τι βάλει ο Θεός στην καρδιά σου, διότι εσένα εξέλεξε ο Θεός». Και έτσι πήρε στερεά απόφαση να οικοδομήσει οίκον για την κυβωτό της Διαθήκης. Αλλά μόλις απομακρύνθηκε ο Νάθαν από τον Δαβίδ, τον επισκέφθηκε ο Θεός. Και του λέει «Όχι, δεν θα οικοδομήσει ο δούλος μου, ο Δαβίδ, οίκον υποπόδιον των ποδών μου, διότι εγώ εξέλεξα έναν άλλον, τον υιόν του, 18 χρονό παιδί. Ο Δαβίδ είναι δούλος μου, πιστός, αξιόπιστος, φρόνιμος, αγαθός, αλλά ο Σολομών είναι υιός μου. Εγώ είμαι κύριος του Δαβίδ, αλλά είμαι πατέρας του Σολομώντα». Και εδώ πρέπει να διακρίνουμε πρώτον, αγαπημένα μου αδέλφια, την καλή σκέψη του Δαβίδ, για την οποία ο Νάθαν ο προφήτης είπε «Μπράβο, ο αξιόπιστος προφήτης του Θεού», αλλά ο Θεός είπε «Όχι». Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό, όποια καλή και ευάρεστη σκέψη κι αν έχουμε ενώπιον του Θεού, να μην την εκτελούμε, ό,τι και να μας λένε οι άλλοι, ό,τι και να μας λέει ο προφήτης ο Νάθαν, ό,τι και να μας λένε, γιατί ο μόνος αληθινός είναι ο Θεός. Πας άνθρωπος ψεύτης. Τα ακούτε? Έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Πας άνθρωπος ψεύτης. Και είναι φοβερό, γιατί έξω είναι οι ψεύτες που αγαπούν το ψέμα και πράττουν το ψεύδος. Εκτός και αν προλάβουν να μετανοήσουν. Έτσι λοιπόν ο Νάθαν επέστρεψε και του λέει «Όχι, όχι εσύ, πολύ ωραία η σκέψη σου, αλλά δεν είναι το θέλημα του Θεού αυτό. Γιατί εσύ είσαι δούλος και ο Θεός για σένα είναι Κύριος. Ο Θεός όμως έκλεξε τον Σολομών να είναι Υιός του και ο Θεός να είναι για αυτόν πατέρας του». Άλλη η σχέση του δούλου με τον Κύριο, με τον Κύριό του, και άλλη σχέση του πατέρα με τον Υιόν του.
Και αυτό ήταν το χαρακτηριστικό του Δαβίδ. Είπα αμέσως αμήν. Και ξέρετε για ποιο λόγο δεν τον εξέλεξε? Όχι μόνο γιατί ήταν δούλος του, αλλά γιατί ήταν ανήρ αιμάτων και πολέμων. Ενώ αυτός ο οποίος οικοδομεί το υποπόδιο των ποδών του Κυρίου είναι Υιός Θεού ειρηνικός. Μεγάλη διαφορά. Πολύ μεγάλη διαφορά. Και το αποτέλεσμα είναι ότι ο Δαβίδ, ο εκλεκτός δούλος του Θεού, που αγαπάει την αλήθεια του Ευαγγελίου και απεχθάνεται το ψεύδος, έστω και αν έχει καλή πρόθεση, το ψέμα είναι ψέμα, η αλήθεια είναι αλήθεια. Και ο Χριστός λέει, εγώ θα σας αποκαλύψω την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Αλλιώς είσαι δεμένος. Τελείως δεμένος. Και ο Δαβίδ μετενόησε. Κατάλαβε. Και είπα αμήν. Και όχι μόνο είπα αμήν, αλλά κάλεσε και όλους τους άρχοντες του και τους είπε, εγώ έκανα ένα μεγάλο λάθος. Αποφάσισα εγώ μόνος μου να οικοδομήσω οίκον για την κιβωτό της Διαθήκης. Αλλά εκείνο που έχει σημασία δεν είναι εγώ τι λέω, είναι ο Θεός τι λέει. Δεν είναι οι άλλοι τι λένε, ο Νάθαν ο προφήτης, ο Θεός τι λέει. Γι' αυτό και μου είπε ότι θα μου χαρίσει ιόν, όταν το είπε δεν είχε γεννηθεί ακόμη ο Σολομών, θα μου χαρίσει ιόν, ο οποίος θα είναι παιδί Θεού και ο Θεός θα είναι πατέρας του. Και το όνομά του θα είναι ειρηνικός. Ο δούλος του Θεού δεν πρέπει να μάχεται. Ο δούλος του Θεού πρέπει να είναι ειρηνικός αν θέλει να είναι Υιός Θεού. Και ολοκληρώνει προς τους άρχοντές του ότι ο Θεός μου είπε ότι έκλεξε τον Σολομώντα και μου είπε ότι θα στερεώσει τη βασιλεία αυτού έως αιώνος. Αλλά βάζει και ένα εάν. Αυτό το εάν είναι που φοβάμαι σε όλη μου τη ζωή. Εάν μένει σταθερός εις το να εκτελεί τις εντολές μου και τις κρίσεις μου εν πνεύματι και αληθεία καθώς εν τη μέρα ταύτη. Γιατί? Γιατί το Σολομώντα τον ευλόγησε πολύ ο Θεός. Του έδωσε έργο φοβερό και τρομερό. Και του υποσχέθηκε κιόλας ότι το έργο σου θα το εκτελέσεις, γιατί εγώ θα είμαι μαζί σου. Και ο Δαβίδ είπε, εγώ θα προετοιμάσω και το σχέδιο, το Λόγο του Θεού, και τα υλικά, τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου, και εγώ θα τα έχω όλα έτοιμα να στα παραδώσω. Δεν θα το οικοδομήσω εγώ, εσύ θα το οικοδομήσεις. Και δυστυχώς ο Σολομών εξέπεσε, γιατί αγάπησε άλλα λόγια, άλλες διδασκαλίες. Φοβερό, αδερφοί αγαπητοί. Και άρχισε πια να πιστεύει στο ψέμα και όχι στην αλήθεια. Βέβαια ο Θεός, αγαθός, χάριν του Δαβίδ, εν το τέλη της ζωής του, του έδωσε μετάνοια. Αλλά ταλαιπωρήθηκε και ταλαιπώρησε και το λαό του. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί αγαπητοί, από τα ψέματα, από τις ψευδοδιδασκαλίες, από τις έτεροδιδασκαλίες. Ο Θεός να μας φυλάει. Γιατί έχουν συνέπειες στη ζωή μας. Φοβερές συνέπειες. Και τώρα
με επίγνωση ο Δαβίδ πλησιάζει τον Σολομώντα και του λέει: «Σολομών, έλα τώρα, αφού σου εξήγησα τι ο Θεός μου είπε και τι ο Θεός θα κάνει και τι εσύ πρέπει να κάνεις, άκουσέ με με προσοχή», και εκείνο που έχει σημασία είναι να ακούσουμε και εμείς με προσοχή αυτό που ο Δαβίδ είπε στον Υιό του. «Σολομών, γνώρισε τον Θεό του Πατρός σου». Γνώρισε τον. Τον πατέρα σου, τον Θεό του Πατρός σου. Γνώρισε τον. Και πώς θα γνωρίσω, θα έλεγα εγώ, γιατί ο Θεός την Παλαιά Διαθήκη μας την έδωσε για τη διδασκαλία μας, για να γνωρίζουμε τι είναι το θέλημα του Θεού. «Γνώρισον το Θεό σου». Και πώς θα γνωρίσω εσένα, πατέρα μου επουράνιε. Και υπάρχουν δύο κατευθύνσεις για να γνωρίσεις το Θεό. Πρώτον, εισέλθε εις το ταμείο σου. Κλείσε την πόρτα, γιατί εκεί σε περιμένει και θα σου αποκαλυφθεί ο πατέρας σου ουράνιος. Δεν τον βρεις στον δρόμο. Στον δρόμο είναι ο Χριστός, είναι Κύριος και Θεός που προπορεύεται. Τον πατέρα σου τον ουράνιο, που είναι ανάγκη να τον γνωρίσεις, γιατί εξ αυτού υπάρχει πάσα πατριά στον ουρανό και στη γη. Από αυτόν προέρχονται τα πάντα. Αυτός κάνει τα πάντα και αυτός κατοικεί μέσα σε όλους. Και είναι ανάγκη να τον γνωρίσεις. Δεν θα τον συναντήσεις πουθενά αλλού παρά μόνο στο ταμείο σου. Αλλά με πνεύμα ταπεινού, με καρδιά στετριμένου, τρέμοντας στο Λόγο του Θεού και με καρδία που να είναι πράης και ταπεινή καθώς έχει ο Χριστός. Και εκεί γονάτισε ταπεινό σου, εξομολογήσου όλες σου τις αμαρτίες, γιατί αλλιώς δεν μπορείς να σου αποκαλυφθεί ο Θεός. Έκανα λάθος, συγχώρεσέ με. Αλλά για να σε συγχωρέσει πρέπει πρώτα εσύ να συγχωρέσεις. Γιατί αν εσύ δεν συγχωρέσεις, ούτε ο πατέρας σου ο ουράνιος θα σε συγχωρέσει. Άρα λοιπόν ξεκίνα να συγχωρείς όλους τους αμαρτήσαντας ή αμαρτάνοντας σε έναν έναν, και προσευχή σου να τους ευλογήσει ο Θεός πιο πολύ από σένα. Και τότε ο Θεός ανοίγει τα αυτιά του και σου αποκαλύπτει, όπως είχε αποκάλυψει ο Δαβίδ και όπως είχε και αποκάλυψει ο Σολομών. Και το πρώτο πράγμα που θα κάνει ο Θεός στο ταμείο σου, όταν τακτοποιηθούν όλα, είναι θα σε ρωτήσει: «Τι θέλεις να σου δώσω? Τι θέλεις να σου δώσω?» Όταν μπαίνουμε στο ταμείο μας, αγαπημένα μου αδέλφια, και τακτοποιούμεθα, καταδικάζουμε κάθε αμαρτία, παράβαση, ανομία, ψευδοδιδασκαλία, ψέμα, συγχωρώντας, τότε το βέβαιο είναι ότι ο πατέρας ο ουράνιος σε ρωτάει μέσα από το λόγο του. Άσε που θα σε μάθει να ακούς και τη φωνή του, εάν του ζητήσεις να σε ανεβάζει και στο θρόνο της χάριτος αυτού. Θα αποκτήσεις μια προσωπική σχέση με τον πατέρα σου χάρη του Χριστού. Προσωπική σχέση με τον πατέρα σου τον ουράνιο. Αλλά και αν δεν ακούς τη φωνή του, να ξέρεις ότι αυτό είναι. Τι θέλεις να σου δώσω? Ήρθες, μπήκες στο ταμείο σου, ήρθες να με εξητήσεις. Για μένα δεν ήρθες? Τι θέλεις να σου δώσω? Και ήταν το πρώτο μεγάλο λάθος Σολομώντα.
δεν άκουσε τη φωνή του πατρός του, του δούλου του Θεού του Δαβίδ. Ο δούλος του Δαβίδ, ο δούλος του Θεού, ο Δαβίδ τι του είπε? Να ζητήσεις να σου δώσει σοφία και σύνεση για να σε καταστήσει πραγματικά βασιλιά και άρχοντα στον Ισραήλ, ώστε να φυλάτεις το νόμο του Κυρίου του Θεού σου και το θέλημα Κυρίου του Θεού σου. Αυτό ήταν η προτροπή του Δαβίδ, του δούλου του Θεού, τον οποίον έψαξε να βρει ο Θεός, γιατί ήταν κατά την καρδία του και έπρατε πάντα τα θελήματά του. Ο Σολομών όμως άνοιξε την καρδιά του εν τη αδυναμία του, όχι εν τη υπακοή στο Λόγο του Θεού, αλλά εν τη αδυναμία του. Μέσα από το ψέμα του διαβόλου, ο οποίος τον οδήγησε έξω από το Λόγο του Θεού. Και βγάζει την καρδιά του και λέει, δώσε μου σοφία και σύνεση για να εκτελέσω την αποστολή μου. Όχι, σοφία και σύνεση για να λάβω μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Γιατί όλοι θα αποκάμουνε. Και εκλεκτοί νέοι θα αποκάμουνε, όλοι θα αποκάμουνε. Μόνο οι προσμένοντες στην αρπαγή της Εκκλησίας τον Κύριο θα ανανεώνουν τις δυνάμεις τους σαν τους αετούς. Μόνο. Και θα δοθούν σε αυτούς φτερά να πετάξουν. Πού? Αυτό είναι το ζητούμενο τις έσχατες ημέρες, στο όρος του οίκου του Κυρίου, που θα υψωθεί περάνω πάντων των βουνών. Και ποιο είναι το όρος του οίκου του Κυρίου? Η Εκκλησία του Θεού. Ο οίκος του Θεού του ζώντος, εάν είναι στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Μόνο αυτοί δεν θα αποκάμουν. Ο Σολομών απέκαμε. Γιατί δεν εξεζήτησε κατά το θέλημα του Δαβίδ, κατά το θέλημα του Θεού, αλλά εξεζήτησε κατά το θέλημα της καρδίας του. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί αγαπητοί. Με τα πάσης φυλάξεως, Υιέ μου, φύλατε την καρδία σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται όλες οι εκβάσεις της ζωής σου. Με τα πάσης φυλάξεως. Και ο Σολομών έκανε το μεγάλο λάθος. Άκουσε την καρδιά του. Και τον ευλόγησε ο Θεός μέχρι εκεί που το είχε υποσχεθεί. Αλλά εν τέλει απομακρύνθηκε. Φοβερό, αδερφοί. Πλανήθηκε από ξένες γυναίκες, από ξένες διδασκαλίες. Τον επλάνησαν. Δελεάστηκε. Πίστεψε στο ψέμα. Έπραξε το ψέμα. Και χάρη του Δαβίδ την τελευταία στιγμή λέει, ελέησε με Κύριε κατά την εντολή του Θεού κάτω το μέγα ελαιό σου και σώθηκε. Ποιος? Ο Υιός, που έχει ειδική σχέση με τον Πατέρα. Άλλη είναι η σχέση του Πατέρα με το παιδί και άλλη είναι η σχέση του Κυρίου με το δούλο. Και εδώ να το δούμε, αδερφοί αγαπητοί, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί και ο Δαβίδ, ο άνδρας κατά την καρδία του Θεού, και αυτός έκανε, συγγνώμη, μουσκεμα. Γιατί? Γιατί κατά τον καιρό που εκστρατεύουν οι βασιλείς, που ήταν βασιλιάς ο Δαβίδ και έπρεπε πρώτος να πάει στην εκστρατεία εναντίον των εχθρών αυτού, αυτός ο Δαβίδ απέστειλε τον Ιωάβ και αυτός έμεινε κατά την επιθυμία της καρδιάς του στο ανάκτορο. Αλλού τον ήθελε ο Θεός και αλλού ήταν. Αλλού του είπε ο Θεός να πάει και αλλού πήγε. Το αποτέλεσμα είναι καταστροφή. Είδε τη Βεθαϊσδά, τη γυναίκα του Ουρία, ξεσηκώθηκε η καρδιά του και έπραξε πραγματικά τραγικές αμαρτίες. Όχι μόνο πόρνευσε, αλλά και θανάτουσε και τον Ουρία.
οι συνέπειες ήταν σοβαρές. Επειδή όμως πρόλαβε άμεσα, άμεσα. Γι' αυτό σήμερα να μετανοήσουμε, αδερφοί. Σήμερα είναι η μέρα, έτσι μου είπε ο Κύριος, μετάνοιας και επιστροφής στο Θεό. Σήμερα είναι η μέρα, επαναλαμβάνω, μετάνοιας και επιστροφής στο Θεό. Σήμερα είναι η μέρα μοναδική. Το αύριο δεν σου ανήκει. Μην ελπίζεις το αύριο. Δεν είναι δεδομένο τίποτα για αύριο. Ιδού καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού ημέρα σωτηρίας. Σήμερα, αν ακούς τώρα, αν ακούς τη φωνή Κυρίου του Θεού σου, να μετανοήσεις. Από κάθε ψέμα που είπες, που σκέφτηκες. Για να γλιτώσεις τις συνέπειες του ψέματος. Ο Θεός να μας φυλάει. Και ο Δαβίδ γλίτωσε, αλλά δεν υπήρχε το αίμα του Χριστού που καθαρίζει μάσα ο πάσης αμαρτίας και υπήρξαν συνέπειες τραγικές στην οικογένειά του με τον Αβεσσαλόμ κλπ. Αλλά δεν έπαψε να είναι δούλος του Κυρίου του και μάλιστα κατά την καρδία του Θεού. Ο Θεός τον ελευθέρωσε από όλα. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Εκείνο που έχει σημασία, αγαπημένα μου αδέλφια, είναι να ακολουθήσουμε την οδόν του Κυρίου. Όχι ψεύτικο δρόμο. Όχι την οδό της καρδιάς μας. Την οδόν του Λόγου του Θεού. Γιατί έξω, αδερφοί, υπάρχουν πολλές προκλήσεις. Φοβερές, αλλά και μέσα. Και έξω και μέσα. Ο Θεός να μας φυλάει. Εκείνο που έχει σημασία είναι, δεν είναι τι υπάρχει έξω ή μέσα. Εκείνο που έχει σημασία είναι τι υπάρχει μέσα στην καρδιά σου. Με τα πάσης φυλάξεως, δούλε μου, Υιέ μου, φύλατε την καρδία σου. Διότι εκ της καρδίας σου προέρχονται όλες οι εκβάσεις της ζωής σου. Μάθετε απ' εμού ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Αυτό θέλει ο Θεός. Πράος και ταπεινός στην καρδιά να περπατάμε στην αλήθεια του Ευαγγελίου. Να μην εκκλίνουμε δεξιά ή αριστερά. Γιατί ό,τι και έργο να έχεις κάνει, δεν το έχεις κάνει εσύ. Ο Θεός το έχει κάνει. Ποτέ μην πεις εγώ. Επλούτησε, είμαι πλούσιος. Δεν έχω ανάγκη κανέναν. Εν το όνοματί σου προεφύτευσα, εν το όνοματί σου κάνα θαύματα πολλά, εν το όνοματί σου εξέβαλα δαιμόνια. Και ξέρετε τι είπε ο Θεός, υπάγεται απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία. Κύριε Θεέ μου, για σκέψου, εκείνη την ημέρα να χτυπήσεις την πόρτα και να σου πει φύγε, είναι κλειστή η πόρτα. Ξέρεις πόσο εύκολο είναι. Με τα πάσης προσοχής. Προσέχετε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Για να μην εισέλθετε στον πειρασμό. Γιατί ο διάβολος μεταμορφώνεται σε άγγελο φωτός. Για να πλανήσει, εάν είναι δυνατόν, και τους εκλεκτούς. Ο Θεός να μας φυλάει, αγαπημένα μου αδέλφια, να περπατάμε στα ίχνη του Χριστού. Αμήν.